την έναξη της κουβέντας για το χρέος. Και την ακούω να προσκαλεί και το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή να λέει, έλα, να κάτσουμε μαζί, να συζητήσουμε και την ιστορία του χρέους και να δούμε τις δυνατότητες σε ένα πιο διευρυμένο μέτωπο για το πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο συζητήσεις. Μία συζήτηση είναι ανάμεσα σε πολιτικούς και για τα πολιτικά ζητήματα, οπότε καθένας μπορεί να λέει ό,τι νομίζει, ό,τι σκέφτεται, με το απόθεμα αισιοδοξίας, μερικές φορές και κινησμού που υπάρχει σε αυτές τις συζητήσεις. Εκεί είσαι έξω από την βάσανο, ας πούμε, της πραγματικής ζωής, το τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή, δυστυχώς. Υπάρχει όμως και η πραγματική ζωή πάνω στο σύνολο των θεμάτων τα οποία θέσατε προηγούμενα στη συζήτησή σας, η οποία είναι μια άλλη εικόνα, μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Και η οποία αυτή η διαφορετική εικόνα έχει δημιουργηθεί από αυτές τις ανάλγητες κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται. Παραδείγματος χάρη, αυτές τις μέρες βογγίξανε όλοι οι άνθρωποι φτιάχνοντας τις φορολογικές τους δηλώσεις. Ρωτήστε τους φοροτεχνικούς και τους άλλους πώς παθαίνανε εγκεφαλικό άνθρωποι με ζημιές, χωρίς να, που βρίσκονται στα δανεικά αυτή τη στιγμή, τους πηγαίναν λόγω τεκμηρίων και όχι μόνο. Εκαθαριστικά θα τους πάνε δηλαδή με πολλαπλάσια, όχι αυξημένα, με πολλαπλάσια ποσά από αυτά που ήταν πέρσι και πρόπερσι. Το ίδιο σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, άκουγα προηγούμενα την ενδιαφέρουσα θεωρητική συζήτηση περί αξιολογήσεων κτλ. Μα είναι πάρα πολύ φανερό και στους εργαζόμενους ότι όλη αυτή η συζήτηση έχει να κάνει με τη δημιουργία αποθεμάτων και αποθηκών εν ώψη, ας πούμε, νέων κινητικοτήτων, διαθεσιμοτήτων και απολύσεων. Περί των 6.500. Με μεγάλη άνεση ο συνομιλητής, ο κύριος Παπαμίμικος, ο οποίος ανήκει και στους νέους ανθρώπους που έχουν και ορίζοντες ανοιχτούς στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Με πολύ μεγάλη άνεση, όπως και ο κύριος Μητσοτάκη. 6.500 έχουμε δεσμευτεί μέχρι το καλοκαίρι. Και γιατί έχετε δεσμευτεί? Πόσο είναι τώρα το ελληνικό δημόσιο? Ρητορική είναι η ερώτηση. Το ελληνικό δημόσιο έχουν φύγει 280.000, 300.000 άνθρωποι. Είναι κάτω από το μέσο όρο, ας πούμε, στην ευρωπαϊκή κλίμακα. Έχει αποδιαρθρωθεί σε πάρα πολλούς τομείς, διότι φεύγουν και άνθρωποι με εμπειρία και σε συγκεκριμένες ηλικίες, ας πούμε, και τα λοιπά, χωρίς να αντικαθίστανται. Άρα, λοιπόν, η δέσμευση εν ώψη ποιου πράγματος? Για ιδεολειπτικούς λόγους? Για ποιο λόγο? Για να σπάσει το ταμπού των απολύσεων, όταν έρθει το Σύνταγμα, βάλτε το τότε, όπως το έχετε επιχειρήσει και τις τρεις προηγούμενες φορές, να δούμε αν ο πολιτικός σχετισμός δυνάμεων θα επιτρέπει αυτό να περάσει στο Σύνταγμα. Η αξιολόγηση η οποία... Με συγχωρεί. Η αξιολόγηση η οποία έχει ως κεντρικό σημείο το να υπάρχει ένα ποσοστό 15 ή και περισσότερο της 100, το οποίο εκ των πραγμάτων θα είναι υποχρεωτικό να παίρνει μια χαμηλή βαθμολογία, έτσι ώστε να μπαίνει σε μια αποθήκη μελλοντικής ή και άμεσης αξιοποίησης μέσα σε εισαγωγικά για διαθεσιμότητα, κινητικότητα και απόλυση, είναι προφανώς μια πολιτική πράξη παρέμβαση στα πράγματα και δεν έχει να κάνει καθόλου με το πώς θα ανέβει το επίπεδο του δημοσίου. Προχθές συζητάγαμε το νόμο του Μητσοτάκη. Δεν απασχόλησε πολύ το πώς θα γίνονται, το πώς θα μπαίνουν οι νέοι προϊστάμενοι, ας πούμε, κτλ. Γιατί τη δημοσιοϋπαλληλία, ας πούμε, τους ανθρώπους που ξέρουν τα πράγματα μέσα, ας πούμε, που έχουν ψηθεί, τη βάζουμε δίπλα? Τους εργαζόμενους, τους δημόσιους υπαλλήλους. Δείτε ποιες θα είναι οι επιτροπές, τους δύο τους διορίζει ο Υπουργός, οι οποίες θα κάνουν, δηλαδή τον νόμο Ραγκούση τον πετάει στον κάλαθο των αχρήστων, τον πρόσφατο νόμο που ποτέ δεν τον εφαρμόσανε. Και ποιες θα είναι οι επιτροπές? Τους δύο τους διορίζει ο Πρωθυπουργός. Θα είναι και ένας εμπειρογνώμων από την ελεύθερη αγορά, δηλαδή Pricewaterhouse ή Deloitte κτλ. Θα έχει λόγο για το Γενικό Διευθυντή και το Διευθυντή, και όλα αυτά θεωρούνται σύγχρονα, μοντέρνα, αποτελεσματικά, αγορά κτλ. Θεωρώ πως είναι μια εξωφρενική κατάσταση, για να κλείνω, δηλαδή εν ώψη της συζήτησης για το κολοσιαίο θέμα του χρέους. Για να επανέλθω στην μισό λεπτάκι. Πρωτού να σας αφήσω να ολοκληρώσετε για το χρέος. Εσείς τι προτείνετε? Εμείς προτείνουμε αυτό. Έχουμε εμείς προτείνουμε αυτό. Εξαντλητικές. Πείτε εσείς τι προτείνετε. Δηλαδή, σταματήστε κάποια στιγμή. Για τους προϊσταμένους και για τους διευθυντές. Για τους τι προτείνετε δηλαδή? Καταρχήν προτείνουμε και θα το κάνουμε, εάν ο λαός μας το επιτρέψει,
και έρθουμε, ας πούμε, στην διακυβέρνηση της χώρας, κανείς υπουργός και υφυπουργός μας δεν θα πάρει μια στρατιά συμβούλων να πάει να τη βάλει από πάνω, από όλη τη δημοσιοϊπαλληλία, ας πούμε, κάθε υπουργείο, έτσι ώστε οι άνθρωποι να αισθάνονται υπάλληλοι, υπόχρεοι, ας πούμε, στον οποιοδήποτε και στον επόμενο υπουργό. Αλλά θα αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, αυτή η κεντρική μας ιδέα είναι να αξιοποιήσουμε το εξαιρετικό δυναμικό, το εξαιρετικό δυναμικό των δημοσίων υπαλλήλων και μάλιστα στη σύγχρονη εποχή που μιλάμε, και με διπλώματα και με εκδά και με εμπειρία κτλ. Αυτό το δυναμικό να αξιοποιηθεί, να είναι στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να έχουν λόγο για την υπηρεσιακή ανέλυξη, ας πούμε, των βαθμίδων και να είναι οι πρώτοι άνθρωποι με τους οποίους ο υπουργός θα κάνει τη δουλειά. Αυτή είναι η κεντρική διαφορετική μας ιδέα. Για δε την αξιολόγηση, υπάρχουν τουλάχιστον 10 διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης. Κάναμε μέσα στη Βουλή αυτή την συζήτηση και αυτό το οποίο εντελώς αιμονικά θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση είναι το πιο χρεοκοπημένο διεθνώς. Γι' αυτό σας λέω, δεν χρειάζεται. Κανείς δεν τζουβαλιάζει και δεν λέει ότι. Όλοι... Κανείς δεν τζουβαλιάζει. Αφήστε να πω και για το χρέος να απαντήσω. Δεν τζουβαλιάζει και δεν λέει ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι κακοί. Υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί όμως. Ποιος το κρίνει αυτό. Αυτό όμως. Μα πάντου φαίνεται αυτό και στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο. Ποιος το κρίνει αυτό, λέω. Ξέρετε, η μεγάλη κουβέντα που γίνεται είναι ότι είναι το υποχρεωτικό ποσοστό. Σόνι και καλά τόσοι είναι οι καλοί, σόνι και καλά τόσοι είναι οι κακοί. Και αν μη τι άλλο το σύστημα που θα κρίνει, το σύστημα αξιολόγησης δεν θα πρέπει να είναι κοινά αποδεκτό. Δεν σας προβληματίζουν ότι το 80% των προϊσταμένων πειθάρχησαν μέσα σε εισαγωγικά στην ΑΔΔΗ. Που δεν γίνεται στα καλύτερά της και δεν κάνανε αξιολόγηση. Δεν σας προβληματίζει. Είδαμε και η απόφαση της ΑΔΔΗ. Βγήκε μια απόφαση χθες από την ελληνική δικαιοσύνη και η ΑΔΔΗ πρέπει να πειθαρχήσει. Εντάξει, ένα αυτό. Δεύτερον, σταματήστε να λέτε για στρατιές συμβούλων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι σύμβουλοι σε κάθε υπουργό. Σε κάθε υπουργό έχουν μειωθεί. Κύριε Παπαμιμίκο, μην δεσμεύεστε για πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε. Κύριε Βούτση, όχι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχουν μειωθεί, όπως και στους βουλευτές έχουν βουλευτεί και εσείς έχετε συμβούλους. Εντάξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε, ότι η κυρία Δούρου δεν θα πάρει συμβούλους. Δεν θα πάρει κανένα σύμβουλο. Εννοείται, και οι υπουργοί είπατε ότι φέρουν στρατιές συμβούλων. Έχουν μειωθεί οι συμβούλοι. Ας σταματήσουμε, σταματήσουμε να λαϊκίζουμε. Έχουν μειωθεί οι σύμβουλοι στα υπουργεία και από εκεί και πέρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ότι δική μας πρόταση. Έχετε εγκληματίσει επί της δημόσιας διοίκησης και το Πασόκ. Δική μας πρόταση. Και το δική μας πρόταση. Και ενώψη συνταγματικής αναθεώρησης. Για αυτό το δημόσιο, γιατί το κάνετε και συνταγματικής αναθεώρησης και δική μας πρόταση είναι να καταργηθούν οι θέσεις των γενικών γραμματέων και να προχωρήσουμε να έχουμε τους γενικούς διευθυντές από τα υπουργεία. Άρα βλέπετε ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά οφείλουμε να τα λέμε. Κάντε μην παρουσιάζετε να δούμε λίγο, κύριε. Να πούμε σε να πείτε για το χρέος, διότι υπάρχει μια εκτίμηση και θέλω και από τους δύο μια απάντηση ότι το χρέος είναι και άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία των πολιτικών εξελίξεων.